Πότε ένιωσες ότι πατάς πιο γερά στα πόδια σου? Περάσανε 2-3 χρόνια. Όταν ξεκίνησα να κάνω άνετα κουβέντες με πολιτικούς. Ναι. Τότε. Άνετα γιατί, στην αρχή πώς τις έκανες κουβέντες? Γιατί στην αρχή ήμουν μαζεμένη, ήταν και ο τρόπος που μου αντιμετώπιζαν. Ποια είναι αυτή, από πού ήρθε. Αποκτάς εμπειρία, γιατί παρακολουθείς και τα θέματα της πολιτικής. Οπότε σου έρχεται πολύ πιο αυτόματα. Αυτό πώς είναι να σε αντιμετωπίζουν? Περίεργα. Δύσκολο. Ναι. Ναι, δύσκολο. Τι, είναι και πώς το εισπράττεις. Δηλαδή, εσύ το εισέπρατες ως, ας πούμε, τώρα αυτός με υποτιμά ή με προσβάλλει, ή έλεγες κάτσε εδώ και θα τα. Αλήθεια, τι έλεγες μέσα. Θα γνωριστούμε. Τσατιζόμουν πολλές φορές. Ναι. Έλεγα, με προσπερνάει. Κάνει ότι δεν με ακούει. Αλλά έλεγα, θα επιμείνεις και θα προχωρήσεις. Ναι. Και τώρα ξέρεις, άνθρωποι που δεν με ακούγανε καν και με ακούνε και μου απαντάνε. Ναι. Δεν σε ακούγανε λόγω απειρίας ή λόγω. Ίσως επειδή ήσουν γυναίκα δημοσιογράφος. Κοίτα, αρχικά νομίζω. Ήσουν νέα, ας πούμε, στον χώρο. Ήταν μια μίξη. Και ξέρεις, το νέο. Δύσκολα το αποδέχεται ο συνομιλητής. Νομίζω το ξέρω. Ναι, μπορεί. Δεν ξέρω. Όλοι μας μιλήσαμε και κάναμε ότι μας άκουσαν. Ναι. Δηλαδή, ότι τώρα και στην ενημέρωση είναι πιο δύσκολο, ξέρεις. Ναι. Πρέπει να είσαι λίγο πιο μεγάλος, δεν ξέρω. Ναι. Το άντρας, το ότι αν είσαι άντρας, η γνώμη σου ίσως μετράει περισσότερο. Ναι, ναι. Το βίωσα αυτό. Τώρα δεν συμβαίνει. Ναι. Έτσι. Αλλά στα πρώτα μου χρόνια το βίωσα. Τώρα δεν συμβαίνει επειδή είσαι πια η Ανθή Βούλγαρη, επειδή αυτό που είπαμε, αλλάξαν και λίγο οι εποχές. Νομίζω αλλάξαν οι εποχές. Αλλά από εκεί και πέρα. Δεν θα ακούσει. Ναι, καταλαβαίνουμε αυτό. Τι θες να πεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αποδεικνύω κάθε μέρα. Ναι, όντως. Ότι στη θέση που είμαι γιατί και διαβάζω και δουλεύω. Ναι. Και έχω άποψη.